Απίστευτος είναι ο συνωστισμός που παρατηρείται εν μέσω πανδημίας, κυρίως στις ώρες αιχμής στα λεωφορεία του ΚΤΕΛ που εκτελούν αστικά δρομολόγια στο Ρέθυμνο. Το πρόβλημα είναι ιδιαίτερα εμφανές με τα λεγόμενα αρθρωτά λεωφορεία που εκτελούν το δρομολόγιο από και προς την Πανεπιστημίου Πολυγάλου, όπως κατέθεσε μεταξύ άλλων η φοιτήτρια Έλσα Σκλάβου στη διάρκεια της εκπομπής «Ώρα αιχμής» με το Μάνο Δασκαλάκη, αναφερόμενη στα ζητήματα που προβληματίζουν τους φοιτητές στην εποχή της πανδημίας. Είναι δύσκολο για μας, γιατί και εμείς προσπαθούμε να φυλαχτούμε από όλο αυτό και να αποτρέψουμε την τόσο εύκολη μετάδοση του ιού, και για μένα πρέπει να λυθεί αυτό άμεσα, γιατί κάποιοι φοβούνται, δηλαδή βλέπουν, είναι πολλοί φοιτητές που βλέπουν πόσο συνωστισμός υπάρχει μέσα στα λεωφορεία και δεν μπαίνουν. Προτιμούν να πληρώσουν ή ένα ταξί, ή ένα ταξί ή να πάνε με το επόμενο λεωφορείο με αποτέλεσμα να χάσουν και το μάθημα. Οι εν λόγω αναφορές των πολιτών περί συνωστισμού επιβατών στα λεωφορεία προκάλεσαν την αντίδραση του αντιπροέδρου του ΚΤΕΛ, ο οποίος μιλώντας στην Κρήτη TV ξεκαθαρίζει πως τα μέσα μαζικής μεταφοράς τηρούνται απαρέγκλητα όλα τα υγειονομικά πρωτόκολλα που υπαγορεύει η πολιτεία. Υπάρχει εντολή στο προσωπικό και στους οδηγούς μας να κάνουν ελαφρή καταμέτρηση, με την έννοια ότι να καλύβουν τις χωρητικότητες που προβλέπεται σύμφωνα με την νομοθεσία. Απλώς όταν οπτικά ένας απ' έξω από το όχημα δει σε ένα τέτοιου τύπου όχημα 100 άτομα μέσα, θεωρεί κατά την άποψή του, χωρίς να γνωρίζει το αντικείμενο και χωρίς να κάνει καταμέτρηση, ότι είναι συνωστισμένος κόσμος μέσα στο αστικό. Ο Γιώργος Χατζηδάκης μάλιστα εξηγεί πως τα λεγόμενα αρθρωτά λεωφορεία είναι χωρητικότητας 180 επιβατών, όμως βάσει των υγειονομικών μέτρων η πληρότητα είναι στο 65%, με συνέπεια να επιτρέπεται είσοδος μόνο 105 επιβατών, ενώ στα λεωφορεία 50 θέσεων που εκτελούν υπεραστικά δρομολόγια, βάσει του 65% της πληρότητας, επιτρέπεται η είσοδος 34 επιβατών που θα πρέπει να είναι καθήμενοι. Γίνονται δειγματοληπτικούς ελέγχους από την αστυνομία και από τις αρμόδιες αρχές. Δεν έχουμε βρεθεί παρά μόνο μία μεμονωμένη περίπτωση που ήταν ένα άτομο παραπάνω από την πληρότητα σε κάποιο έλεγχο κάποιας υπηρεσίας. Σε ό,τι αφορά στα δρομολόγια από και προς την Πανεπιστημίου Πολυγάλου, αυτά σε καθημερινή βάση κυμαίνονται από 70 έως 100, ενώ το ΚΤΕΛ Δυτικής Κρήτης έχει την ευελιξία να πυκνώσει ακόμα περισσότερο τα δρομολόγια του, έπειτα όμως από συνεννόηση με την Βρετανία. Όταν έχουμε ενημέρωση από την Βρετανία ότι 11 η ώρα θα παρακολουθήσουν στα αμφιθέατρα του Πανεπιστημίου 2.000 φοιτητές τα μαθήματα συγκεκριμένα, κανονίζουμε να μπορέσουμε από στο 20λεπτο και στο μισάωρο που προβλέπεται εκτός δρομολογίου να χρησιμοποιήσουμε έξτρα αυτοκίνητα, τα οποία θα καταφέρουμε σε πολύ λίγο χρονικό διάστημα να ανεβάσουμε τον κόσμο.